Τώρα, μένουμε στο χώρο της αυτοδιοίκησης, όπου τα πάντα κινούνται γύρω από τις αλλαγές που θα γίνουν στο σύνολο της αυτοδιοίκησης σε επίπεδο περιφέρειας. Αλλαγές, από ό,τι διαφαίνεται, Θεόφιλε, θα είναι και σαρωτικές και θα οδηγήσουν σε μεγάλες κόντρες και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Έχει ρεπορτάζ από όλη τη Δυτική Μακεδονία και έχουμε σήμα και ορισμό αντιδημάρχων και στο Δήμο Γρεβενών. Θα τα δούμε αναλυτικά. Θα τα δούμε αναλυτικά, ξεκινώντας από τον Δήμο Εορδέας, όπου σε κλίμα συνένεσης και συνεργασίας θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές στο Δήμο. Αλλαγές θα γίνουν σίγουρα. Μπορεί να γίνουν και στο σύνολο και των αντιδημαρχών και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης και στο σύνολο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και της Επιτροπής Ποιότητας της Ζωής. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτές οι αλλαγές όμως ακόμα δεν έχουν αποφασιστεί από την πλευρά του Δημάρχου, του κ. Σάββα Ζαμανίδη. Ο κ. Ζαμανίδης ήδη βρίσκεται σε μια συνεργασία με τους συνεργάτες του, με τους συμβούλους του, από το συνδυασμό του και αυτό θα αποφασιστεί την Παρασκευή το απόγευμα, οπότε και θα συγκληθεί, θα συνεδριάσει ο συνδυασμός και εκεί θα πάρθουν οι αποφάσεις οι οποίες θα είναι σε κλίμα συνένεσης και συνεργασίας. Εν ώψη της Κυριακής, μάλιστα. Να το δηλώνει αυτό από την πλευρά του ο Δήμαρχος, λέει δεν έχω προβλήματα, θα προχωρήσω σε αλλαγές, όπως είναι και φυσιολογικό και αναμενόμενο βέβαια, και οι αλλαγές είναι κάτι το φυσιολογικό, πρέπει να γίνουν. Και δεν να αξιοποιηθούν. Μπορεί να είναι κάποιος σε ΣΑΗ και να παραμείνει στην ίδια θέση, με δεδομένο ότι η δημοκρατία απαιτεί εναλλαγές στα όργανα. Αυτό δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα ο Δήμαρχος, ο κ. Ζαμανίδης, σε ό,τι αφορά τις αλλαγές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν. Θα γνωρίζουμε βέβαια την Παρασκευή το απόγευμα ποια θα είναι τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τις νέες θέσεις και πώς θα προταθούν από την πλευρά του Δημάρχου και αν υπάρχουν μουρμούρες, γκρίνιες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επίσης, μας στάθηκε ιδιαίτερα ότι όλο αυτό το διάστημα και ανεξάρτητα αν έχουμε τη διαδικασία των αλλαγών, την Κυριακή το πρωί στην Βλάστη, στην κοινότητα Βλάστη, θα πραγματοποιηθεί μια πολύ σημαντική εκδήλωση που, στη διάρκεια της οποίας θα τιμηθούν οι ευεργέτες της κοινότητας. Επίσης, μας μίλησε και για ένα συνέδριο το οποίο θα αφορά τη βιομηχανική κληρονομιά και το παράδειγμα της Γλιτόρ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 11 του Μαρτίου, όπου γίνεται μια προετοιμασία πραγματικά αυτό το συνέδριο να τύχει μια μεγάλη κινητικότητα, μια μεγάλη αναγνώριση με δεδομένο το ότι η βιομηχανική κληρονομιά για την περιοχή αποτελεί το Α και το Ω όσο αφορά το τουριστικό προϊόν και το τουριστικό απόθεμα.